Επιστρέψαμε. Καλησπέρα κυρίες και κύριοι. Καλώς ήρθατε στο τελευταίο. Αγώνες του τελικού του Part 5. Στο τελευταίο, τελευταίο, τελευταίο. Ναι, το πέδεψε λίγο τα λόγια μας. Υγεία. Κάνουμε round robin. Είμαστε τώρα round 1. Round robin. Ναι. Oh, ok. Doberman Jesteros εναντίον Sito και Akira Gia. Wait a minute. Ο Doberman και ο Jesteros. Ladies and gentlemen. Κάνουμε round robin. Αυτό την πλέον ο Κόκμαν. Μερικές φορές δεν... Bracket. Anyway, δεν bracket. Αυτό είναι ρήμα τώρα, εντάξει, για σας βλέπετε. Δεν bracket. Ξεκινάμε λοιπόν, βλέπουμε δύο Μάριο, έναν άσπρο, έναν κόκκινο. Ρίφ από εδώ στο περιπτώτος. Ελπίζω να είναι να το βάλει αργότερα, ίσως νομίζω το έβγαλε γιατί έβαλε το wedding κάτω, που είναι άσπρο. Οπότε θα είχαμε δύο άσπρα. Λίγο περίεργο βέβαια που έβγαλε το πιο κλασικό. Το δεύτερο πιο κλασικό. Το σώμα καταφέρνει με κόκκινο που πλέον. Καλό είναι αυτό, καλό είναι αυτό. Είναι το μόνο που βγάζει νόημα σας γιατί μπορεί να κάνει fireballs. Και δεν κατάλαβα το Μάριο. Η κόκκινη ομάδα έχει ένα ωραίο προβάδισμα. Ο Doberman δεν έχει φάει πολύ damage. Και η κόκκινη ομάδα είναι κόκκινη, είναι κιόλα πολύ πιστά ποσοστά. Η κόκκινη ομάδα είναι κόκκινη. Η μπλε ομάδα είναι σε κόκκινη ποσοστά. What a twist! Η κόκκινη ομάδα είναι σε κόκκινη ποσοστά. Και εκεί είδαμε ένα πολύ ωραίο space. Δεν είναι πολύ ωραίο. Όχι, έφυγε και ο Σύντομος. Ναι. Δεν ξέρω, ναι. Anyway, έχουμε... Τώρα ο Doberman, ο κύριε και ο Doberman κατάμε το στόκ. Κύριε. Ο Doberman είναι σε πιο χαμηλό ποσοστό. Αλλά βέβαια ο Σύντο κάνει πολύ ωραία έτσι κάτι και έχει βγει. Έχει το τσάμ του, επιστρέφει. Ω, πάει να το κάνει. Έσκανε εκεί πέρα, με τους μόνους κάνουν έτσι. Πάει να μπερδέψει λίγο τον... Ο Σύντο πήγε κάτι πλακέρα, εκεί το σώθηκε. Ευτυχώς. Κάνε speak. Wow, έχει γίνει καφέ το percentage strike. Έτσι, έχει φτάσει το 150. Ο Άγγελ 150 είναι στο maximum range και έπεθανε. So long, dear Bowser. Ωραίο έτσι καρκάνει ο τόπο μα στο σύντομο. Δεν θα κάνει πίσω. Δεν θα σου λέει. Πρέπει να σου λέει τα key points. Α πούμε τώρα και εδώ. Πάει να κάνει να φάει το τέτοιο έτσι το hit. Οπότε ο κύριε έκανε λάθος εκεί πέρα που το κάνει σμαν. Γιατί έκανε ρόλο πίσω του κύριε. Πήγε να το κάνει εκεί το αλλά ευτυχώς έφυγε ο κύριε το φύγε. Τώρα το μόνο είναι όσο κατά το στόκ. Πέσω το 36. Για να δούμε. Ο Σίτο πήγε να βοηθήσει την Ακύρα. Το έφαγε το άποσπαστο το Σίτος. Ναι, ναι. Ο Doberman τρώει το δικό του παρμάκι. Ναι, αλλά είναι κατωστά και καταστάρια. Αυτή τη φορά ο Τζέστιν δώσε έφτασε σχετικά γρήγορα στο CSM, αλλά μάτς. Ναι, ναι, αλλά αισθάνομαι ότι με την ταχύτητα του κανονίστα θα μπορούσε εύκολα να τον... Nice. Καλά. Στα 150 δεν ξέρω αν θεωρείται εκεί. Πώς θα το θεωρείτε. Πόσο ήταν. Στα καταστάρια ήταν, ρε. Τέλος πάντων, πάρα πόσο είναι βαρύς. Αλλά και πάλι τον έκανε εκεί. Του κάνει fully charge. Fully charge. Και κάτι άλλο τώρα στο Ultimate. Μπορείς να τσαρτάρεις πολύ περισσότερο τα smash. Τρία, νομίζω τρεις φορές παραπάνω. Καλά, εντάξει, θα είναι δύσκολο να το πετύχεις. Έτσι, άμα τα τσαρτάρεις. Ένα άλλο, ναι. Θα δούμε πώς θα δούμε. Πολύ χαρακτήρες. Σκέντον όλοι πήραν. Εκτός από το Bayonetta, δεν κολλάτε. Βλέπουμε τον Μάριο να έχει όλα ασάκια. Όχι, ένα, δύο ασάκια και ένα εξάρι. Όχι, το έφαγε το αστεράκι. Όχι. Έφαγε και τον Nike γρήγορα. Βγήκανε πολύ γρήγορα, δηλαδή ήταν... In the middle of the night, έχασαν στόχους σου. Ναι, πραγματικά. Ένα λοιπόν, για... Ένα μηδέν για την κόκκινη ομάδα, Doberman και Jestero. Doberman Jestero. 0-1. 0-1. Εγώ πιστεύω αν παίξουν λίγο πιο προσεκτικά η μπλε ομάδα μπορεί να καταφέρουν να νικήσουν. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικοί και πιο συγκεντρωμένοι. Πώς και παίζει Bayonetta ο Κύρα. Γιατί σαν τάμπρος προτιμάει γιατί είναι πιο βαρύς. Που γίνεται και χαμός. Οκ. Λογικό είναι, ναι, ναι, ναι. Γιατί αν είναι να τρώει κατά λάθος ξύλο και του συμπέχτη του, Bayonetta θα βγει πολύ γρήγορα. Ενώ Mike έχει μια πιο μεγάλη πιθανότητα να ζήσει πιο αργά. Πιο πολύ. Υποθέτω.
Είναι και το βάρος παίζει ρόλο. Καλά, η παγιόν ήταν λίγο περίεργη στην τάμπη. Αισθάνομαι ότι θέλει λίγο χώρο αυτή για να κάνει τα κόμπο της και μπορεί να βαρέσει. Ναι, μπορεί να πάρει τόσο παίχτες που κατά σου έκανε κόμπο. Για να δούμε. Αλλά πλέον ξεκίνησε καλά η βλεμμάδα στην φορά. Εγώ δεν ξέρω, έχεις εσένα τώρα. Πάει ξέρω, ξέρω. Ω, λέω καμπτά. Τον πετάνε πέρα εδώ. Ανέβηκε πολύ γρήγορα σε ψηλά ποσοστά. Και ο Σίτο πάει να τον κάνει dunk. Πέταξε και τους δύο εκτός πίστας όμως με το Wike. Δεν επιστρέφει. Δεν επιστρέφει, δυστυχώς. Ω, counter! Europa! Για άλλη μια φορά το έφυγε μας. Είναι δυνατό για την ιστορία. Εδώ προαντζή, καλό DI. Έχουν οι Μάριο έχουν σχεδόν για ποσοστά. Αλλά ένα back throw κλείνει το σύντο, ναι. Περίμενε, θα ζήσει λίγο. Ω, και ένα side view σκότσε το Μάριο. Πολύ ωραίο. Και σε ποσοστά και το κάνουμε. Το σπαμερό. Τώρα πρέπει να φάνε λίγο για το και νίντζα, να είμαστε ίσα. Ο Άγιν 69. Ωραία αρχιτεκτονία! Τι έγινε! Αλλά ένα back air. Ο Γκρέιντζ έκανε πολύ καλό recovery. Ήτανε κάτω από τον Ανά και έκανε μια πολύ καλή αρχιτεκτονία. Πολύ καλό ήρθε. Πολύ καλό ήρθε το 4. Παρόλο που. Ξέρει το χαρακτήρα του, απίστευτα καλά. Αυτό. Το γύρισε! Αχ! Και γελάει και πέθανε και ο ίδιος. Αυτό συμβαίνει συνέχεια. Έτσι να έχεις κάνει grab κάποιον άλλον. Και να τον γυρνάς πίσω να χτυπείς τον άλλον. Ναι, και να πας να κάνεις πάνω και να βαράς. Το συμπέκτη σου. Ναι, σημαίνει. Σημαίνει πολύ συχνά. Και το αντίθετο. Να πετυχαίνω αυτό που κρατάει. Είναι λίγο περίεργο το πώς δουλεύει, δεν είμαι σίγουρος. Ίσα τα στόκ πάντως. Ναι, ναι. Αρκετά ισοδύναμες από τις ομάδες. Ο ένας είναι άσπρος και κόκκινος, ο άλλος είναι κόκκινος και μπλε. Απλά πάνω όταν είσαι τάμπλες, δεν σκέφτεσαι πολύ. Ίσως αν πρέπει ήταν να βάλει το baby blue color ή κάποιο άλλο πράσινο. Α, είδες, ακόμα και ο ίδιος μπερδεύει. Δεν μπερδεύει και ο ίδιος. Ο Wispy αφησάει ελαφρά. Και ο Σίτο έκανε το λάθος που κάνει... Ο Μάριο σκοτώνει το Μάριο. Ναι, ένας, κανόνας ένα. Δεν παίζεις μακρά γαϊδούρα με τον Μάριο. Nice break! Ω, και το έφαγε λάθος το counter. Κακό counter. Και έχει μείνει μόνο στο σύντο, δύσκολα τα πράγματα. Ναι, τρία στόκ, λίγο δύσκολα. Όχι όμως κάνετε ένα δύο dunk forward. Dunk. Dunk forward. Αν όμως φάει τον Μάριο. Θα φάει τον Γκρινίτσα και φάει τον Μάριο. Κάνε hit. Έχουνε πολύ... Ωωωω! Πρέπει να φάει λίγο τον Μάριο. Hit Μάριο. Άμα μου χτίσει και ο Τσέστερος βέβαια. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Ωωω! Sugar honey iced tea. Οπα. What the fuck? S-H-I-T. Α, εκεί θα μπορούσα να τον πανισάρει, αλλά... Οπα. Τρώμαξα λίγο εκεί. Εγώ πολύ. Τρώμαξα λίγο εκεί. Οπα. Ω, το back air. Δεν πέθανε. Έκανε καλό DI. Πάμε. Ω, το breakdown! 0%
Σέντα, έτσι ο Ζέστερος. Αλλά ο Σίντο. Ω, έφυγε! Φοβερό! Πρέπει να προσέχει πάρα πολύ τώρα. Υπερβολικά πολύ. Ένα grab είναι λίθαλο. Και έπεσα. Τι έγινε! Απλά σε λίγο νέτο, δεν χρειάζεται. Ο Θεός του έδωσε δεύτερη ευκαιρία. Άμα ξαναπιαστεί όμως, αισθάνομαι ότι ο Μιχάλης δεν το κρατήσει. Συγγνώμη, δεν το κρατήσει. Του τέτοιου πια. Ο Τσέστερος δεν νομίζω να το κρατήσει. Οπα, έφυγε. Ναι, εντάξει. Έλεος! 2-0 λοιπόν. Πάει στον Ντόπερμαν και Τσέστερ. Wow. What an intense match. See you next time.